Αλλά εδώ υπάρχει αυτή η πολιτική βοήθεια. Με, ναι, στα φάρμακα. φάρμακα. Αλλά... Πού θα μπορούσε να υπάρξει αλλού, τι έτοιμα έχετε. Κατά τη γνώμη μου, όπως και πολλών, ε, είναι δύσκολο όταν η αναπηρία, αν θέλετε να πούμε, η δυσκολία αυτή να εργαστείς, να υπάρξεις, είναι δύσκολο να, να πληρώνεις ακόμα και τα λίγα. Για παράδειγμα, είναι καλό να παίρνουμε κάποια συμπληρώματα βιταμινών, όπω η βιταμίνη Ε, Χρησιμοποιούμε πολλά υλικά, υγειονομικά υλικά, τα οποία δεν καλύπτονται κάποιε φορέ. Σιγά-σιγά μαζεύεται ένα χρηματικό ποσό, καθώ επίση το ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε εξετάσεις σε εξωτερικού γιατρού, γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται στο νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος, ακόμα και περίπου 200-300 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες σου, είναι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι είναι. Είναι πολύ. Οπότε συνεπάγεται ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως προείπα, μπαίνει η διαδικασία να αιτηθείς βοηθήματος, Μάλιστα. αν το δικαιούσε <laughs> και αν στο εγκρίνει. Καταλαβαίνει αισθάνεστε καμία, αισθάνεστε ότι υπάρχει, ας πω τη λέξη, ρατσισμός. Αυτό το αισθάνεστε. Ε... Ρωτώντας δηλαδή, τα, καθένα τα άτομα με, με δικέ ανάγκε, για παράδειγμα, αν δεν τα το ρωτήσει, αυτό το βιώνουν, Ε, Ο καθένα έχει τα δικά του βιώματα. Θα το μιλήσω να πω ότι έχω ακούσει να τύχει να εργάζεσαι κάπου που δεν έχει αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο και ούτε μέσα στην οικογένειά σου. Και αυτό είναι ωραίο. Να μην έχει χρειαστεί να το βιώσει πολύ άσχημα. Αυτό δεν συνε... συνεπάγεται ότι δεν θα το νιώσει κάποια στιγμή, βέβαια. Για παράδειγμα, όταν βγεις από το σπίτι σου και αντιμετωπίζεις κινητική δυσκολία, και είτε σε αμαξίδιο είτε με ένα πι, ένα παστούνάκι και προσπαθείς να πας κάπου και η πρόσβαση είναι κλειστή ή δεν υπάρχει ανύπαρκτη, αυτό είναι κάτι αρκετά ψυχοφθόρο και νιώθεις ότι δεν χωράς εσύ κάποιες φορές.